Γεια παιδιά, από μένα και ήρθε η ώρα για ένα ακόμα unboxing. Στο συγκεκριμένο unboxing θα δούμε 1, 2, 3, 4 πακετάκια, οπότε δεν μπορώ να το πω ούτε mega αλλά ούτε και mini. Και πάμε να ανοίξουμε ένα-ένα τα δεματάκια να δούμε τι μας έχει έρθει. Λοιπόν, έχω δύο δεματάκια που ήρθαν με Emirates Post, United Arabic Emirates, καινούργια μέθοδος τώρα του Gearbest που στέλνει μερικά πράγματα που δεν αναλαμβάνουν οι άλλες εταιρείες. Οπότε αυτά τα δύο είναι με αυτό. Αυτή είναι η κλασική με PostNL και η άλλη εκεί πέρα, η γκρι, ήρθε με Chronopost, γιατί ήταν αρκετά τουμπανιάρικο το δεματάκι. Οπότε πάμε να ανοίξουμε να δούμε τι έχουν μέσα. Λοιπόν, αρχίζουμε εδώ πέρα και αυτό είναι το κλασικό σετάκι. Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Πολλοί μου λέτε, ξέρω εγώ, τι δώρο να κάνω στην κοπέλα μου, τι δώρο να κάνω στη μάνα μου, τι δώρο δεν ξέρω και έχουμε προβληματιστεί. Και πλησιάζουν οι γενέθλια, πλησιάζουν οι γιορτές, είναι το Αγίου Βαλεντίνου. Σωτήρι, βρες μου μια λύση έτσι οικονομική. Γουστάρει η κοπέλα μου κατζετάκια, η μάνα μου έχει δει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Γενικά είναι αυτό. Στη μάνα μου, ας πούμε, εγώ που ήθελα να κάνω ένα δωράκι, πήγα και τη πήρα το Mi Band 2. Και ας μην ξέρει να χρησιμοποιεί τις ρυθμίσεις και ας μην ξέρει ότι κάνει tracking όλες τις κινήσεις και τα βήματα. Απλά σαν ρολόι. Και μετά αυτό είναι εδώ τον κλασικό, το χρυσό, rose gold, αυτό το περίεργο, τέλος πάντων το χρώμα, το μπρασελεδάκι. Από ό,τι είπαμε, μαγνητική ηθικούλα από εδώ πίσω, μια χαρά, το βάζεις, θηλυκώνει μια χαρά το Mi Band 2 και είσαι άψογος. Επειδή είναι μαγνητικό από εδώ πίσω, κοιτάξτε να δείτε, βλέπεις εδώ πέρα ότι έχει 1, 2, 3, 4 στις άκρες και άλλα 4 από μέσα. Καμιά φορά μετά από αρκετό καιρό, ο μέσα μαγνήτης μπορεί να φύγει από τη θέση του. Οπότε να το κοιτάτε αυτό το πραγματάκι, σε περίπτωση που δεν κουμπώνει καλά, υπάρχει μεγάλη περίπτωση να έχει φύγει το ένα μαγνητάκι εδώ και να έχει ακουμπήσει πάνω στο άλλο, να έχει δηλαδή φύγει από την υποδοχή του εδώ μέσα και γι' αυτό να μην κουμπώνει καλά. Οπότε κοιτάξτε το, γιατί το είχα και εγώ αυτό το πρόβλημα, το είδα, το έλυσα, το ξανάβαλα στη θέση του και ήμασταν μια χαρά. Οπότε για δώρο για γυναίκα, Mi Band 2 και συγκεκριμένα αυτό το rose gold το λουράκι, για μένα είναι η καλύτερη επιλογή. Εντάξει, οπότε τα βάζω αυτά στην άκρη. Άλλο ένα, έχω παραγγείλει πόσο ήταν και του giveaway, έχω πάρει καμιά 20 Mi Band 2 και όλοι έχουν μείνει υπερευχαριστημένοι. Οπότε πάμε για το δεύτερο δεματάκι εδώ πέρα από το United Arabic Emirates. Τι έχουμε εδώ πέρα? Λοιπόν, σας έλεγα πάρα πολύ καιρό ότι ήρθε η ώρα να πάρω και εγώ κινητό. Είμαι με το Mi Note 2 τόσο καιρό, ναι, μεν με καλύπτει ακόμα στις ανάγκες μου, αλλά όταν περνάνε τόσα κινητά από τα χέρια μου, νιώθω, λέω, παιδιά, κάπως και εγώ μειονεκτικά. Δηλαδή, λέω, ρε φίλε, έχω δείξει Mi 5S Plus, έχω δείξει Mi 5, έχω δείξει Mi 5S. Γενικά πάρα πολλά κινητάκια και εγώ είμαι με το παλιό, κάτι πρέπει να γίνει. Και γι' αυτό το λόγο πήγα και πήρα αυτό εδώ το Mi Max. Εγώ σας είχα πει ούτως ή άλλως και στο παρελθόν ότι το Mi Max ήταν μεγάλη μου αγάπη, ήταν φοβερό κινητό, το έχει πάρει και ο κουμπάρος μου, το βλέπω σε όλους. Και ήταν ένα κινητό για δουλειά. Το ξαναλέω. Οπότε τι πήγα και έκανα, την υπέρβαση και πήγα και πήρα την έκδοση, την 4128. Οπότε είναι η έκδοση που δεν έχουν παρουσιάσει πάρα πολλοί κόσμος. Είναι μια έκδοση που για μένα τουλάχιστον είναι αρκετά τσιμπημένη η τιμή της. Αλλά άμα θες ένα κινητό για δουλειά και θέλεις και τον αποθηκευτικό χώρο και την έξτρα αυτή ταχύτητα, θα πας να πάρεις αυτό εδώ το μοντέλο. 652 πάλι, γενικά θα το δούμε αναλυτικά στο review αυτό. Αλλά έχω αρχίσει και εγώ και καλοβλέπω κάποιο άλλο πιο ακριβό κινητό για να το συνδυάσω review και να κάνω μια γερή αναβάθμιση. Αυτό βέβαια μπορώ να το κρατήσω και για ταμπλετάκι όπως το έχουν και άλλα παιδιά που το έχουν πάρει. Anyway, θα το δούμε αυτό αναλυτικά. Οπότε το βάζω για αυτό στην άκρη. Λοιπόν, αυτό το δεματάκι το περίμενα πάρα πολύ καιρό. Είναι ένα από τα δεματάκια που σας είχα πει ότι είχαν σκαλώσει εκεί πέρα στη PostNL και στα ΕΛΤΑ και πραγματικά μου έκανε την πίστη. Περίμενα, μου φαίνεται, 2 μήνες και κάτι ψηλά γι' αυτό, αλλά πάμε να δούμε τι έχει μέσα. Λοιπόν, πρώτο αντικείμενο, το αρκουδάκι του Mr. Bean. Γενικά, κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Έχω εγώ, κάτσε να ρίξω. Ωραία, πήρα μαχαιράκι γιατί δεν γινόταν αλλιώς. Γενικά έχω πάρει πάρα πολλά παιχνιδάκια για την Iris. Έχω πάρει αυτή τη τύπησα το stress relief που το πάτε και σε κάνει. Γενικά τις παίρνω ψυχή για παιχνιδάκια. Άμα βρω κάποιο ωραίο έτσι κουκλάκι το οποίο μπορώ να το δώσω στο σκύλι μου, πάω και το παίρνω, δεν το σκέφτομαι. Εδώ πέρα με εξηγεί Mr. Bean και καλά και είναι Mr. Bomb. Τέλος πάντων, δεν είναι πιστή αντιγραφή από ό,τι φαίνεται του αρκουδιού του Mr. Bean, αλλά το πήρα για αυτόν τον λόγο. Οπότε, παιδιά, θα βάλω το link. Άμα νομίζετε ότι θα πάρετε ένα αρκουδάκι που θα είναι ίδιο με το Mr. Bean, γελιέστε. Είναι αυτό εδώ πέρα το πραγματάκι. Εντάξει, από αφή μια χαρά είναι. Αλλά ναι, χρόνο ζωή. Του δίνω το πολύ μία μέρα στα δόντια της Iris. Γιατί είναι για κυνηγόσκυλο, είναι και πολύ δραστήριο. Οπότε ό,τι πιάνει τώρα κάθεται και το ξεσκίζει. Οπότε το βάζω αυτό στην άκρη. Μετά έχουμε, για να δούμε, ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζω τώρα εγώ είναι ότι επειδή στο αμάξι έχω το σκυλί, το βάζω δηλαδή μέσα και δεν έχω κάποιο πανάκι δικό να το βάζω, γεμίζει τρίχα. Οπότε για αυτόν τον λόγο πήγα και πήρα και ένα σκουπάκι αυτοκινήτου. Το συγκεκριμένο βέβαια υποστήριζε, μου φαίνεται, άμα θυμάμαι καλά την περιγραφή, ότι μαζεύει και υγρά. Τώρα θα σας γελάσω, άμα δεν του κάνω μια δοκιμή,
Δεν μπορώ να σας πω τίποτα. Οπότε πήρα και αυτό το σκουπάκι για το αυτοκίνητό μου και μετά πήρα τι άλλο. Mega unboxing χωρίς Xiaomi προϊόν γίνεται? Όχι, δεν γίνεται. Είναι ένα προϊόν που στην αρχή τουλάχιστον με το παρουσιάσανε γέλαγα και λέω ποιος θα πάρει να το πάρει. Μετά όμως αντιμετώπισα και εγώ το ίδιο πρόβλημα που υποτίθεται ότι θα λύσει αυτό. Έχω στην τηλεόρασή μου, όπως ξέρετε, και το καταγραφικό πολλές φορές, το Elgato, αυτό το LG, το φτηνό που σας είχα δείξει. Έχω το TV Box τώρα, έχω την ηχομπάρα και γενικά έχω πάρα πολλά καλώδια, επειδή δεν έχει κάποια πρίζα ακριβώς πίσω από το σύνθετο, έχει πάρα πολλά καλώδια στη μέση. Έχω το φορτιστή της κούπας της iLife, της X5 που έχω και γίνεται ένας χαμός. Δηλαδή είναι πολύ ωραίο αισθητικά το σαλόνι, αλλά βλέπεις από κάτω μια μαντάρα με ένα πολύ μπρίζο καλώδια ιστορίες. Οπότε εγώ για να λύσω αυτό το πρόβλημα πήγα και πήρα αυτό εδώ το προϊόν. Το προϊόν αυτό τι είναι? Είναι το κουτί της Xiaomi. Ναι, το κουτί της Xiaomi, τι δεν καταλαβαίνεις. Είναι ένα κουτί της Xiaomi, στο οποίο μπορείς να βάλεις μέσα το πολυμπριζό σου, τα καλώδιά σου ή όποια άλλη συσκευή δεν θες να είναι στη μέση. Το βάζεις, έχει το καπάκι του, έχει υποδοχή. Οπότε, από εκεί που βλέπεις ένα πολύμπριζο με πάνω τροφοδοτικά ιστορίες, πολύ αντιαισθητικό στο μάτι, άμα δεν μπορείς να το χώσεις κάπου, βάζεις ένα κουτάκι και απλά βλέπεις μετά ένα καλωδιάκι ωραία μαζεμένα να φεύγει από εκεί πίσω. Ναι, δεν έχω να πω παραπάνω για αυτό το προϊόν. Μπορεί να το κάνω review, μπορεί και να το ξεπετάξω μπαμ μπαμ. Και ήρθε η ώρα για το τελευταίο δεματάκι. Αυτό μου ήρθε από την Chronopost. Πάρα πολλοί από εσάς έχετε τρελαθεί με τα VR headsets. Μου λέτε, ρε φίλε, πότε θα κάνεις το Signcon, πότε θα κάνεις το Signcon. Και ο λόγος που το καθυστερούσα αρκετά είναι αυτό εδώ το προϊόν. Λοιπόν, από ό,τι ξέρετε, η Xiaomi έχει βγάλει ήδη ένα πολύ οικονομικό VR headset, το οποίο δεν έφερα καν να το παρουσιάσω. Ο λόγος ήταν κυρίως γιατί τα άλλα τα VR headsets κάνανε την ίδια δουλειά πολύ πιο οικονομικά. Είδαμε το VR Boss που είχε και ακουστικά, είδαμε και κάποια άλλα. Οπότε δεν θεωρούσα το Xiaomi κάποιο μοναδικό ξεχωριστό προϊόν που θα το έπαιρνα και καλά θα αναβάθμισε τη VR εμπειρία μου. Ήταν ένα πολύ απλό βασικό VR headset που, να σας πω την αλήθεια, προτιμούσα, ας πούμε, το Blitz Wolf που είχα δείξει αντί αυτού, γιατί το έχω δοκιμάσει σε φίλους. Οπότε τι πήγα και πήρα? Πήγα και πήρα το πιο ακριβό μοντέλο για να δούμε αν όντως κάνει δουλειά. Λοιπόν, Xiaomi VR Headset. Το συγκεκριμένο έχει πολλούς περιορισμούς. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις μόνο με κινητά της Xiaomi τα οποία υποστηρίζουν Type-C, που προς το παρόν είναι Mi 5, Mi 5S, Mi Note 2, Mi 5S Plus και Mi Mix. Οπότε έχουμε αυτό το τεράστιο περιορισμό στα μοντέλα που το υποστηρίζουν. Αρκετά πραγματάκια πάλι, εδώ πέρα Xiaomi Fanboy κλασικά, το Xiaomi το VR δεν είναι και φθηνό, αυτό κάνει γύρω στο 1,70 και θα σας πω στο review αναλυτικά γιατί αυξάνει τόσο ο κόστος. Mi Max 4GB, 128GB, το βάζουμε εδώ στην άκρη, το κουτί τη Xiaomi, μετά Mi Band, πλάκα, είναι σχεδόν όλα Xiaomi, το Mi Band το 2 και το μπρασελέ. Αυτό εδώ το αρκουδάκι που μια που το είδατε και μια που θα το δώσω τώρα στην Iris και θα το ξεσκίσει. Και τι άλλο? Και αυτό εδώ το σκουπάκι για το αυτοκίνητο με την 12V τροφοδοσία. Anyway, αυτά από μένα και θα δούμε τα review ένα-ένα αναλυτικά. Γεια σας.